Γεια και καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν ξέρεις ποια είμαι, εγώ είμαι η Αθηνά, 28 χρονών, σπουδάζω νομική, ελπίζω να πάρω πτυχίο φέτος, παράλληλα εργάζομαι και μου αρέσει να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου. Στο σημερινό επεισόδιο θα πάμε να μείνουμε στο χειρότερο hostel της Αθήνας. Γενικά, εγώ μένω σε hostel, έχω καιρό να μείνω. Τις τελευταίες φορές που έχω ταξιδέψει, έχω μείνει σε ξενοδοχεία. Οπότε, έχω ξεσυνηθίσει λίγο, έχω λίγο καλό μάθη με τα ξενοδοχεία. Αλλά η φάση του hostel γενικά δεν μου είναι άγνωστη, ούτε δυσάρεστη. Γενικώς πιστεύω ότι τα hostel είναι ένας καλός τρόπος να εξοικονομείς χρήματα όταν ταξιδεύεις. Γιατί για μένα πολλές φορές δεν έχει σημασία ακριβώς πού θα μείνω, αρκεί βέβαια να είναι ένας αξιοπρεπής χώρος, να είναι καθαρός, να σου δίνει μια αίσθηση ασφάλειας. Γενικά στα hostel που έχω μείνει στην Αγγλία και στο Παρίσι ήταν άψογα, δεν έχω κανένα παράπονο. Στην Ίμπιζα είχα μείνει στο πιο φθηνό hostel που υπήρχε στο νησί και δεν ήταν η καλύτερη φάση γιατί ένας όροφος μοιραζόταν το ίδιο μπάνιο, οπότε πολλές φορές θα το έβρισκες κατηλημένο. Anyhow, σήμερα θα πάμε στο πιο φθηνό, όχι στο πιο φθηνό, σήμερα υπάρχουν και πιο φθηνά στην Αθήνα. Αλλά θα πάμε σε αυτό με τη χειρότερη βαθμολογία. Οι πρώτες φωτογραφίες είναι μοναδικές. Σε ό,τι έχω στελεχωμένοι ήταν bunk beds, κουκέτες δηλαδή. Και εδώ δεν έχουμε κουκέτες, έχουμε απλά κρεβάτια. Είναι λες και ό,τι περίσσεψε το χώσανε σε ένα χώρο που φαίνεται σαν να είναι το πάνω μέρος ενός πρώην μαγαζιού. Let's have a look. Let's have a look, guys. Αυτή η φωτογραφία είναι τρομακτική. Αυτή η φωτογραφία είναι λες και κάποιος κοιτάζει από μια κλειδαρότρυπα μέσα στο δωμάτιο. Δεν θέλω να με δουν να ξεβρακώνομαι στο deep dark web. Έχουμε ντουζιέρα και έχουμε και τι λεκάνη με το boiler από πάνω. Okay, I mean, δεν φαίνεται χάλια. Ελπίζω να είναι καθαρό. Εδώ απλά κοιμάσαι εσύ και άλλοι τρεις άγνωστοι δίπλα σου. Είναι μεγάλο κρεβάτι αυτό. Πάλι χέστα. Νομίζω είναι πολύ περήφανοι για το μπάνιο. Πες να το έχουν κάνει καμιά ανακαίνιση. Oh, no! No! Πάλι κοιτάμε από την κλειδαρότρυπα το δωμάτιο. No, είναι πολύ creepy. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια εικόνα από thriller, από ταινία τρόμου. Εδώ πάλι χωρίς κουρτίνες. Εδώ τι στο διάδυνο είναι. Είναι η lounge area, το καθιστικό. Από πάνω μου αρέσει και πιο πάνω ξύλινη. Να πούμε και τα θετικά. Εδώ βλέπουμε γενικότερα τη βαθμολογία 4,8, απογοητευτικό από 140 σχόλια. Άριστο! Ό,τι βλέπετε στις φωτογραφίες και για το ποσό που ζητά είναι τίμιο, είπε ο Ευάγγελος από την Ελλάδα. Πάρα πολύ κακό, είπε ωστόσο ο Νίκος. Το ξενοδοχείο σας είναι άθλιο. Η χρηστή πόρτα που μου είπατε να χτυπήσω ήταν ανοιχτή και μέσα δεν ήταν κανείς ξύπνιος, που σημαίνει ότι εκεί σίγουρα θα με έκλεβαν. Εξαιρετικό! Ο οικοδεσπότης ήταν πολύ γενικός και είχε διάθεση να βοηθήσει το πρωινό καλό και η τοποθεσία του καταλήμματος βολική. Νομίζω ότι όταν έχεις πάει για επαγγελματικούς λόγους στην πρωτεύουσα είναι μια πολύ καλή και οικονομική επιλογή. Απογοητευτικό. There were plenty of bugs crawling on the bed throughout the night. Υπήρχαν πολλά μαμούνια που περπατούσαν τέλος πάντων με πάνω στο κρεβάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν είπα μόνο αυτό, δεν θέλω να φέρω ψήλους στο σπίτι. Ευχάριστο, πολύ φθηνό, very cheap, too much furniture and effects in the property. Από Ηνωμένο Βασίλειο, ο Φίλιπ, για να δούμε τις φωτογραφίες. Oh goodness, what the fuck is that? What is what? Τι συμβαίνει εδώ? Ας κοιτάξουμε εδώ πέρα το κουζινάκι. Εδώ τα τάπερ. Ποια είναι το όνομα ταξιδιωτών όλα αυτά τα τάπερ? Εδώ έχει να φτιάξει φραπέ και τα δύο αυτά και φραπέ είναι κατσαρόλες. Αυτό τι είναι? Είναι που φτιάχνεις ρύζι. Αυτό είναι βραστήρας, αυτό τι είναι κατατροφή. Oh, fuck. Εδώ έχουμε ένα χαρτοαιτό. Μια τηλεόραση. Είναι αυτό καρέκλα γραφείου. Εδώ είναι ο χώρος που αφήνεις τα πράγματα. Α, εδώ έχει κουκέτες, ωστόσο. Έχει και έναν υπερσύγχρονο ανεμιστήρα. Είναι χώρος που μένουν άνθρωποι εδώ. Με τούτα και με εκείνα, guys, πρέπει να φύγω, γιατί σας έχω πει ότι θα είμαι εκεί στις 4 και τώρα είναι 3 και θέλω περίπου 50 λεπτά για να πάω στη Βικτόρια. Επίσης, ακόμη δεν έχω μαζέψει τίποτα από πράγματα. Εντάξει, ένα βράδυ θα μείνω, οπότε δεν θα πάρω και τίποτα συγκλονιστικό. Αλλά θέλω να πάρω κάτι να φορέσω το βράδυ που θα κοιμηθώ, να πάρω μια σαγιονάρα. Let's go.
Let's go. Έχω φτάσει στην εξωτική Βικτόρια. Πάρα πολύ καιρό να έρθω στη Βικτόρια, στο σταθμό Βικτόρια. Θα προσπαθήσω να βρω το hostel. Πριν κάποια χρόνια είχα μείνει στα Εξάρχεια, που είναι εδώ κοντά, για ένα χρόνο και κάτι. Γενικά έχω καιρό να έρθω Εξάρχεια για βόλτα, οπότε είμαι λίγο ενθουσιασμένη στο να κάνω μια βόλτα πάλι στην περιοχή. Ίσως να βγω για φαγητό, γιατί ψωμολισάω, η αλήθεια είναι. Έχει πάει 4.30 και έχω φέμαλο δημητριακά το πρωί. Οπότε να φάω κάτι. Ίσως να πιω κανένα ποτό αργότερα τώρα το βράδυ. Πατάω το κουδούνι, αλλά δεν μου ανοίγει κανείς. Η πόρτα είναι κλειστή. Ίσως δεν είναι κανείς εδώ. Μπορείς να δεις τα δωμάτια από εδώ και τις κουρτίνες και τα κρεβάτια. Εκεί πάνω. Και αυτή είναι η πόρτα που υποτίθεται πρέπει να χτυπήσω για να μου ανοίξει. Αλλά χτυπάω. Δεν είναι κανείς. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Γεια σας, καλησπέρα. Έχω ήδη χτυπήσει και δεν μου έχει ανοίξει κάποιος. Οκ. Θα μου πεις τον κωδικό. Γεια. Ναι, κάποιος μου άνοιξε τώρα. Ευχαριστώ. Ναι. Hello. Γεια σας, καλύτερα. Με το που ανεβαίνεις στη σκάλα, βρίσκεις αυτό το κρεβάτι. Ακριβώς δίπλα είναι το ντουζ, το οποίο είναι αρκετά ταλαιπωρημένο από την υγρασία, και το ταβάνι και το πάτωμα είναι βρώμικο, σκουριασμένο, δεν ξέρω, δεν μπήκα μέσα να το εξερευνήσω. Ακριβώς δίπλα είναι η τουαλέτα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται καθαρή, αλλά και πάλι δεν μπήκα μέσα να δω περαιτέρω. Ακριβώς απ' έξω έχει ανακάρωση μπράγκαλα, ως συνήθως όλο το hostel είναι γεμάτο με random μπράγκαλα. Αυτό είναι το δωμάτιο των αγοριών, υποθέτω, είδα ένα σόβρακο εκεί κρεμασμένο στο βάθος. Ναι, δεν έχω περαιτέρω σχολιασμό. Πάλι καθρέφτης μπρος, καθρέφτης πίσω, για να θαυμάζεις την ομορφάδα σου και να βγάζεις selfies για το Instagram. Κάπου εδώ θα σου δείξω τη σκάλα. Ναι, αυτή είναι που ανέβηκα και εδώ είναι ένα creepy μωρό. Το έχουν βάλει έτσι για το aesthetic. Και εδώ περνά στη λιοπάνα αυτή και φτάνει στο δωμάτιο των κοριτσιών. Δεν μπορώ να πιστέψω την τύχη μου να βρίσκομαι σε αυτό το στολίδι της αθηναϊκής τουριστικής ζώνης. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν όντως θα περάσω το βράδυ εδώ, γιατί είναι χειρότερο από τις φωτογραφίες. Είναι χάλια. Και τώρα είμαι εγώ εδώ και είναι δύο άντρες κάτω που δουλεύουν και το hostel. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μείνω εδώ το βράδυ. Προτιμώ να μείνω σε ένα μπακάκι. Μεταξύ μιλάω πολύ σιγά, γιατί δεν έχει πόρτα. Είναι μια κουρελού μόνο. Μια κουρέλου σκέτη. Αν νομίζετε ότι έτσι είναι τα hostel, δεν είναι έτσι. Αυτό είναι τρόλι. Το μπάνιο. Το μπάνιο χάλι μαύρο εκεί μέσα. Δεν μπαίνω ούτε με ξύλο. Υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ εδώ.
πάτωμα είναι σανίδια. Δεν έχει από κάτω κάτι άλλο. Είμαι 110 κιλά. Όταν κάθεσαι σε αυτό το κρεβάτι, έφυγε ένα σανίδι με το καλημέρα. Και το έφτιαξε. Το έφτιαξε ο άνθρωπος. Δεν θέλω να μείνω σε ένα χώρο που δεν κλειδώνει, που έχει μια κουρελού. Που έχει μια κουρελού στην πόρτα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είμαι πολύ καλομαθημένη, αλλά πραγματικά για 13,5 ευρώ που έδωσα, βρίσκεις και άλλα hostel που είναι πάρα πολύ καλύτερα. Καμία σχέση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να έρθεις εδώ. Τα κρεβάτια φαίνονται φρέσκο στρωμένα. Βασικά, έχει μόνο το κάτω σέντονο και ένα μαξιλάρι που είναι λίγο σκατένιο, αλλά οκ. Okay. Δεν έχει πάνω σέντονο. Νομίζω ότι θα πάω μια βόλτα προς τα Εξάρχεια να φάω κάτι και να αποφασίσω αν θα μείνω εδώ ή θα φύγω. Ακούγονται κάτι ήχοι συνεχώς, λες και είναι μέσα από τους στίχους κάποιος ή από πάνω. Νομίζω αυτό είναι το πιο σύνθετο, να πάω μία βόλτα και να δω, να αποφασίσω αν θέλω να γυρίσω και να κοιμηθώ εδώ το βράδυ ή να φύγω και να πάω σπίτι. Θα βγω το κλειδί, το αφήνω σε εσάς. Όχι, το κρατάς εσύ. Το κρατάς εσύ για να εμπιστευτεί. Οκ, οκ. Εδώ η κατάσταση είναι λίγο χάλια, ελπίζω να... Εντάξει, είχα δει και τις φωτογραφίες, ήμουν προετοιμασμένη. Άλλο από τις φωτογραφίες, άλλο που βλέπεις εδώ. Άλλο κατάσταση. Έγινε, το λέμε. Γεια. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ ευγενικός. Ήταν σε φάση... Δεν ξέρω αν έχει συνηθίσει πιο hippie style να πάνε να μένουν εκεί και εγώ φαίνομαι λίγο clean cut. Αλλά ήταν σε φάση, το ακούσατε, ότι είναι λίγο χάλια ο χώρος, ο γλυκούλης. Λυπήθηκα. Προφανώς αυτός είναι ένας από τους υπαλλήλους του αφεντικού, του landlord. Το κακό είναι ότι έχω ακόμα το κλειδί. Γιατί δεν θυμάμαι ρηγαμότο. Δεν θυμάμαι μία που μου είπε τον κωδικό στο φυλάκιο και μία που το ξέχασα. Και κουβαλάω ακόμη το κλειδί. Οπότε αν αποφασίσω να... να μην μείνω, πρέπει και πάλι να γυρίσω πίσω, να δώσω πίσω το κλειδί. Πάντα, το έχω πάρει πολύ. Αλλά παιδιά, ειδικά αυτά τα σανίδια που δεν έχει πάτωμα και γίνεται μόνο κάτι σανίδια, εμένα με τρομάζουν. Δεν θέλω να σκοτωθώ απόψε. Ωραία, οπότε ας κάνουμε
σχεδιασέ σε επανεκτίμηση την κατάσταση για το τι θα κάνω, αν θα γυρίσω πίσω. Το εντάξει, νιώθω ότι κατέβηκα τόσο γρήγορα. Περπάτησα τόσο γρήγορα. Έτσι μου φαίνεται ότι περπάτησα τόσο γρήγορα από εκεί πέρα. Πέρασα την Τοσίτσα, πέρασα από τα Εξάρχεια και έφτασα μέχρι το Πανεπιστήμιο. Και δεν κατάλαβα καν πώς έφυγα. Νομίζω έφυγα σαν κυνηγημένη. Ας πούμε και μερικά θετικά. Δεν ήταν οι χώροι των δωματίων, το δωμάτιο στο οποίο με είχε βάλει, δεν ήταν βρώμικο. Ήταν, ας πούμε, ήταν καθαρά. Δεν είδα ούτε μαμούνια, ούτε καθαρά ήταν τα σεντόνια. Δεν είχε ούτε μαμούνια, ούτε ζουζούνια, ούτε τρίχες. Φαινόντουσαν να τα έχουν φρεσκοστρώσει, θα πω. Αλλά ο υπόλοιπος χώρος ήταν, δεν ξέρω, σαν να πώς να το χαρακτηρίσω, σαν αποθήκη, σαν ένα παλαιό πολείο που έχουν χώσει ό,τι τους κατέβει. Νομίζω ότι δεν έχω ιδιωτικότητα βασικά. Που τα χωστέρια, οκ, okay, δεν είναι το αποκορύφωμα ιδιωτικότητας, αλλά νιώθω ότι δεν έχω ιδιωτικότητα από τους υπαλλήλους, ρε παιδί μου, στα χωστέρια. Κλείνεις την πόρτα, μπορεί να κλειδώσεις. Εκεί δεν έχει πόρτα, έχει επί την κουρελού. Το πάτωμα είναι αυτές οι σανίδες που τρίζουν, δηλαδή αν μιλήσω δυνατά, μ' ακούν από κάτω ή αν μιλήσω με νορμάλ ένταση, όπως ακούω κι εγώ αυτούς, ακούγονται θόρυβοι μέσα από τους τοίχους, από πάνω, δεν ξέρω. Θα κάνω εικόνα το βράδυ. Το να είμαι εγώ εκεί, να είμαι, πες να είμαι μόνη μου εγώ στο δωμάτιο. Πώς να κοιμηθείς, πώς να κάνεις με την κουρελού που δεν μπορεί καν να κλειδώσεις. Στο μπάνιο. Πού να πας να κατουρίσεις εκεί μέσα. Να κάνεις ντουζ. Βασικά το ντουζ ειδικά μου θύμισε εντελώς ταινία thriller, hostel, trafficking, ταινία, πώς τον λένε τον άλλο που του κλέψανε την κόρη μετά τη γυναίκα, το Taken. Ρε, αποφάσισα ότι δεν θα μείνω στο hostel το βράδυ. Θα πάρω ένα ταξί και θα πάω να αφήσω το κλειδί. Θα είναι λίγο άβολο, ελπίζω να μην είναι ιδιοκτήτης εκεί. Ελπίζω να είναι κάποιος από τους άλλους παρατρεχάμενους. Okay. Έχω έρθει πάλι εδώ. Ελπίζω να μην είναι υπερβολικά άβολο, που απλά θα αφήσω το κλειδί. Κάτσε να το βρω. Ήθελα να στο αφήσω γιατί τελικά δεν θα μείνω. Το άφησα λοιπόν το κλειδί, ήταν πάλι ο ίδιος ο γλυκούλης. Αυτό το μέρος, επειδή έχει και άλλα hostel, οπότε έχει ανταγωνισμό στην Αθήνα. Αυτό το μέρος δεν αξίζει 14 ευρώ το βράδυ. Αν το είχε 5 ευρώ το βράδυ, θα έλεγα ok. Ξέρω ότι δεν ένιωθα καλά να μείνω εκεί το βράδυ. Αν και θα ήθελα και για χάρη του content για το YouTube. Όχι, η ψυχική μου ηρεμία είναι πιο σημαντική από το content. Τέλος πάντων, ήρθα, το είδα. Δεν θα το ξαναδώ. Ήτανε το κάτι άλλο. Οπότε, αν έχω να συνοψίσω τρία καλά για το μέρος. Είναι σε κεντρική περιοχή. Ο υπάλληλος ήταν πολύ ευγενικός. Και τρίτο... Κάτσε να σκεφτώ ποιο είναι το τρίτο καλό. Γενικά φαίνονταν καθαρά. Γενικά τα σεντόνια φαίνονταν φρεσκοστρωμένα. Αν έχεις φτάσει μέχρι εδώ και δεν έχεις κάνει ακόμα subscribe, σε παρακαλώ κάντε τώρα, πάτε ένα like. Άφησέ μου ένα comment να μου πεις αν εσύ θα έμενες σε αυτό το μέρος το βράδυ. Σε φιλώ, μέχρι την επόμενη φορά να προσέξεις την εαυτό σου, να τον αγαπάς, να τον καλομαθαίνεις, να ακούς τα ενστικτά σου όταν κάτι σου λένε ότι να φύγεις από κάπου. Και αυτά. Σε φιλώ πολύ πολύ.